με τη Ζαριά ρίχνουν στην εκπομπή μας ο Κώστας Μπίγαλης και η Πολίνα. Βεβαίως, γιατί ο γλυκύτατος Κώστας Μπίγαλης λέει ότι στην αρχή το τραγούδι του φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά δείχνει εμπιστοσύνη στη Μαρίνα Σάτι. Και μάλιστα λέει ότι πλέον ο θεσμός, εκτός από τραγούδι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η εικόνα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πότε μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις με τη σκηνική της παρουσία. Αλλά και η Πολίνα λέει ότι μπορεί στην αρχή να μπερδεύτηκε λίγο με το τραγούδι, αλλά δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μαρίνα Σάτι και μάλιστα λέει αφήστε ήσυχο το κορίτσι. Έχει πεισμώσει, θα τα καταφέρει. Είμαστε εδώ σε ένα, στο γνωστό πορείο ωραίο χώρο, το CityLink. Εγώ ελπίζω, επειδή ο κόσμος εδώ είναι καθιστός και εμείς έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε πολύ ανεβασμένους, ελπίζουμε να τους πείσουμε να αφήσουν τα πυρούνια κάτω και να μας δουν και να κουνηθούν από τα τραπέζια. Κύριε Μπίγαλη, πώς σας φάνηκε το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στην Eurovision? Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω και έτσι εμπεριστατωμένη άποψη. Έτσι λίγο που το πήρε τα αυτή, εντάξει, είναι ένα σύγχρονο τραγούδι. Είναι ένας κώδικας των νέων παιδιών αυτό. Τις εύχομαι από καρδιάς την καλύτερη δυνατή τύχη, γιατί η Eurovision είναι λίγο περίεργη μερικές φορές, για μένα τουλάχιστον. Κάπου έχει ξεχαστεί το θέμα τραγουδιού, γιατί είναι διαγωνισμός τραγουδιού. Δεν είναι διαγωνισμός εικόνας. Αυτό με έχει χαλάσει λιγάκι. Τότε το τραγούδι έπαιζε ρόλο. Σήμερα πιστεύω ότι έχει δώσει τη θέση του στην εικόνα. Το βίντεο κλιπ σας άρεσε? Εντάξει, είναι ένα βίντεο κλιπ που προβάλλει τοπικό χρώμα, αν και υπάρχουν και ορισμένες αμφιβολίες αν ακριβώς αυτό είναι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι πολλά πράγματα, σήμερα και μια σύγχρονη χώρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι επιλογή της ΕΡΤ, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω, εύχομαι να πάει καλά. Eurovision, Μαρίνα Σάτι και Ζάρι. Παιδιά, μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Εντάξει, ειλικρινά, στην αρχή στο πρώτο άκουσμα λίγο μπερδεύτηκα. Όμως έχουμε να κάνουμε, αν ακούσετε τι τραγουδάει και τι σπουδές κλασικές έχει αυτό το κορίτσι, θα καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να τα κρίνουμε τόσο επιφανειακά τα πράγματα. Άσε που πιστεύω ότι επειδή έχει πεισμώσει κιόλας και θα το φέρει αλλιώς στη σκηνή, θα κερδίσει ένα 70%. Οπότε αφήστε το κορίτσι. Εσένα σου κάνανε ποτέ πρόταση ή σκέφτηκες να πας στη Eurovision? Το 86, με το Van Gogh. Αλλά δεν πήγα, έπεφτε Μεγάλο Σάββατο. Αυτό είπε η ΕΡΤ. Έπεφτε Μεγάλο Σάββατο, οπότε δεν μας αφήσανε να πάμε. Είσαι μια πικρία από τότε? Όχι, όχι, ναι, καμία πικρία. Απλά είναι αστείο. Παιδιά, ακούστε κάτι. Αυτή τη Eurovision, τι λέτε, τι φτύνετε, τι βρίζετε, την κοροϊδεύετε. Αυτός που έχει δικαίωμα να κάνει κριτική για την οποιαδήποτε Eurovision είναι αυτός που μπορεί να κάνει μια αντίστοιχη παραγωγή.